Καθώς γεμίζει σιγά σιγά το θεωρείο των καγκέλων της Θήρας 21 με φίλους αεξίδες από όλα τα μήκη και τα πλάτη της Ελλάδος για το σημερινό τελικό απέναντι στην ομάδα του ΠΑΟΚ, εύχομαι να μην γίνουν επεισόδια, παιδιά, να πριτανέψει η λογική και να χαρούμε ένα όμορφο παιχνίδι. Ποδόσφαιρο είναι, παίζουν δύο ελληνικές ομάδες που φέτος δείξαν ένα πολύ καλό εαυτό. Θέλω μέσα από το βήμα του καναλιού μου να πω ότι αγώνες θα έρθουν και αύριο και μεθαύριο και για τα επόμενα πολλά 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 χρόνια. Μην καταστρέψουμε το ελληνικό ποδόσφαιρο, του αξίζουν πολλά περισσότερα. Και ο Μελισανίδης και ο Σαββίδης και ο Μαρινάκης και τώρα ένας ξένος από ένα ξένο κράτος που θα λάβει τον Παναθηναϊκό είναι άτομα τα οποία προσφέρουν την οικονομική τους ευμάρεια αγοράζοντας καλούς παίχτες, έτσι ώστε το πρωτάθλημα να δυναμώσει και να γιγαντώσει. Ας αφήσουμε το ποδόσφαιρο, να είναι ο καθένας ό,τι ομάδα είναι, να την υποστηρίζει με πάθος, αλλά μέχρι εκεί. Όχι επεισόδια, παιδιά. Είδα χθες δηλαδή κάτι επεισόδια στην Ομόνια και στην Κάνιγκο και στην πλατεία Καραϊσκάκη και στεναχωρέθηκα πάρα πολύ. Παιδιά, Έλληνες, είμαστε Έλληνες όλοι. Είτε αυτή είναι Θεσσαλονική, είτε Αθηναίοι, είτε Πατρινοί, ή ό,τι να είναι. Είμαστε Έλληνες. Να χυθεί αίμα, το θεωρείτε λογικό? Όχι, ρε παιδιά. Ας νικήσει ο καλύτερος. Αν υπάρχουν προκλήσεις από τους φίλους Παοξίδες, μην απαντήσουμε. Μην έρθουμε σώμα με σώμα όπως τα περσινά. Ήμαρτον. Πάμε να απολαύσουμε μπαλίτσα. Να νικήσει ο καλύτερος και θα είναι σίγουρο ότι θα είναι η ΑΕΚ. Έχουμε και καλύτερη ομάδα και πιο ποιοτικό ρόστερ. Τα παιδιά τα δικά μας, ξέρω που τα μιλάω, οι ποδοσφαιριστές εννοώ, είναι παθιασμένοι για την κούπα. Ας αφήσουμε να εξελιχθεί ο αγώνας και να νικήσει ο καλύτερος. Απολαμβάνουμε πάντα, στα δικά μας τώρα με το γήπεδο της Αγίας Σοφιάς, την Βασίλισσα Θήρα 22, τομέας 4 και λίγο τομέα 1 εδώ τα παλικάρια που δουλεύουν του κύριου Βαγενά πάνω στην ταράτσα του δεύτερου ορόφου. Στείλουν ξυλουργικές, κάνουν ξυλουργικές εργασίες. Απέναντι βλέπουμε τους τομείς 6-7-8 δυναμικά. Να δούμε και μία πτήση εδώ πέρα του Λάζαρου. Με τον Γερίτσα ανεβάζει, μάλλον με τον Γερίτσα. Εδώ η σημαία του Τάσου του Μπακασέτα. Και πάμε προς τον νότο, παιδιά, για επόμενο πηδιάκι.